Τουρκία. Δύο ασθενείς μεταφέρονται με μεταγωγικό αεροσκάφο C-27 από την Χίο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Πρόκειται για μία ακόμα μάχη με το χρόνο που έδωσε το προσωπικό του Κέντρου Συντονισμού Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Οι ιατρικές φροντίδες που παρέχουμε είναι τριτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή μονάδας εντατικής θεραπείας. Σταθεροποιούμε όπου απαιτείται, αναζωογονούμε όπου απαιτείται. Οι γιατροί που δουλεύουν στις αεροδιακομιδές είναι ειδικευμένοι και εξειδικευμένοι στην επίγουσα ιατρική. Το ίδιο και οι διασώστες που έχουμε μαζί μας, γιατί η αντιμετώπιση των επειγόντων ή των βαριά πασχόντων είναι ομαδική δουλειά. Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, με ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, 20 γιατροί και 30 διασώστες ανταποκρίνονται καθημερινά στις ανάγκες που προκύπτουν, εξυπηρετώντας ασθενείς από κάθε γωνιά της χώρας. Είμαστε μόνοι μας ο διασώστης μαζί με τον γιατρό, με τον ασθενή, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια πουθενά και θα πρέπει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Προσπαθούμε με φακούς, ο ένας με τον άλλον φωνάζει για να συνοηθεί, γιατί είναι πολύ θορυβώδες το περιβάλλον του αεροσκάφου στο ελικόπτερο. 3.000 περιστατικά εξυπηρέτησαν οι γιατροί και οι διασώστες του τμήματος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ μέσα στο 2016. Το 40% εξ αυτών αφορούσε νεογνά. Από τη Χίο θα πάρουμε και δεύτερο περιστατικό. Έχουν ενημερωθεί οι γιατροί. Το συντονιστικό κέντρο έχει χρειαστεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα 5 διαφορετικά ιατρικά περιστατικά. Δεν αρκεί η υγειονομική δομή του τόπου που βρίσκεται ο ασθενής. Πρέπει να μεταφερθεί σε ένα μεγαλύτερο υγειονομικό σχηματισμό για περαιτέρω διάγνωση ή αντιμετώπιση. Είναι λόγος αεροδιακομιδής. Μόνο η Ελλάδα και το Ισραήλ εκτελούν αεροδιακομιδές με αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι πάρα πολλοί εξοπλισμοί που παίρνουμε μαζί, γιατί τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που πετάμε δεν είναι υγειονομικά, οπότε πρέπει να κουβαλάμε εμείς τον εξοπλισμό που θα χρειαστούμε. Απεριόριστη είναι η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων εκείνων, των οποίων η ζωή βρέθηκε στα χέρια του προσωπικού του ΕΚΑΒ αλλά και των οικογενειών τους. Γιατροί και διασώστες του τμήματος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ αισθάνονται αμέριστη συγκίνηση και υπερηφάνεια διαβάζοντας τις επιστολές τους. Εμείς ως αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ έχουμε θρηνήσει την πτώση τριών ελικοπτέρων μαζί με τους ασθενείς χάθηκαν, μαζί με το υπτάμενο προσωπικό μας, μαζί με τους χειριστές του.